τώρα, όσοι είναι τυχεροί τις ημέρες του καύσωνα, θα πάρουν μια ανάσα σε κοντινές παραλίες. Εκεί θα μεταφερθούμε και τη Χρυσαμπάτου που βρίσκεται σε παραλία του Αλίμου για να μας δώσει την εικόνα, Χρύσα. Και σκεφτείτε, Λένα, ότι βλέπουμε αυτήν την εικόνα, δηλαδή γεμάτες παραλίες από το πρωί ακόμη και σήμερα, καθημερινή, ακόμη και αν πρόκειται για τις πρώτες από τις δύσκολες μέρες που έχουμε να διανύσουμε. Όπως είπες και εσύ, όσοι βρίσκονται εδώ είναι οι τυχεροί, γιατί μπορούν να κάνουν αμέσως τη βουτιά τους, κάτι το οποίο βλέπετε ότι το κάνουν ήδη και πολλές φορές. Άτυχοι όμως, θα έλεγα εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί ήρθαν να ξεφύγουν από τον καύσωνα, ωστόσο ο καύσωνας τους βρήκε και εδώ και έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο υψηλές θερμοκρασίες, ήδη είναι στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά και αυτήν την άπνοια που κάνει πολύ δύσκολη την ατμόσφαιρα. Αποπνικτική όμως στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου βρεθήκαμε και εμείς και πολλοί από τους λιόμενους, γιατί μας είπαν ότι ήρθαν κατευθείαν από τη δουλειά για να απολαύσουν τη βουτιά τους. Τώρα, το νεότερο που έχουμε, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί εργάζονται υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι ότι εντός της ημέρας θα έχουμε και μια νέα υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γεωργιάδη, προκειμένου να έχουν και υποχρεωτική νομικά ισχύ και η εγκύκλειος που είχε εκδοθεί τις προηγούμενες ημέρες με τη διακοπή των χειρονακτικών εργασιών. Όπως θυμόμαστε, μέχρι και το απόγευμα. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτόματα ότι θα υπάρχουν και τα πρόστιμα και θα επιβάλλονται σε όσους δεν τα τηρούν. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι εδώ, όπως βλέπετε, απολαμβάνουν λίγες στιγμές δροσιάς και πολλοί τουρίστες, θα έλεγα, Λένα. Και εκεί θα σταθώ. Γιατί όπως μας είπαν, βρέθηκαν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και μας έδειξαν φωτογραφίες. Έχουν τοποθετηθεί ήδη κάποια σκέπαστρα, ένα σκίαστρο συγκεκριμένα, στην είσοδο του ιερού βράχου της Ακρόπολης. Τώρα περιμένουμε να δούμε, βέβαια, αν θα κλείνει. Και ο αρχαιολογικός χώρος κάποιες ώρες της ημέρας τις πιο θερμές, Χρύσα, όπως έχουμε δει άλλωστε. Σε ευχαριστούμε πολύ.